μεγαλύτερος γιος του επισμηναγού Επαμηνών Δακοστέα, ψάλλει μαζί με τη μητέρα του και τον μικρό του αδελφό τον εθνικό ύμνο, αποχαιρετώντας τον πατέρα του που έχασε τη ζωή του μπροστά στα μάτια του εν ώρα καθήκοντος. Αλλημόνη Τενόντα, σήμερα δεν πηγαίνει άσου συναδελφοί σου, οι φίλοι σου. Βρίσκουμε ένα ανίποτε και οξύπονο. Η τραγική απώλειά σου διέκοψε την ολοκλήρωση του ιδίου σου. Και πότε σήμερα πέρα τη θλίψη στις καρδιές του ιδίου σου. Στις πολεμικές αεροπορίες των οποίων πνάμενε. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε η νεκρόσιμος ακολουθία του επισμηναγού Επαμηνών Δακοστέα στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλης Μαντίνιας. Το φέρετρο του 40χρονου επισμηναγού ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία. Η γαλανόλευκη που σκέπαζε τον ήρωα επισμηναγό παραδόθηκε από τον αρχικό των ενόπλων δυνάμεων στον γιο του Θανάση. Ο μικρός μάλιστα αποχαιρέτησε τον πατέρα του ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο. Ο επισμηναγός Επαμηνών Δακοστέας υπηρετούσε επί 23 χρόνια στην πολεμική αεροπορία και ήταν έμπειρος υπτάμενος με πάνω από 3.000 ώρες πτήσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το βίντεο που τράβηξε η σύζυγος και συνάδελφοι του άτυχου επισμηναγού, στο οποίο φαίνεται η αστοχία υλικού. Να είμαι η τελευταία μάνα που κλαίω. Αυτό. Και εγώ θα ανακουφιστεί ο πόνος μου και το παιδί μου. Μου πήραν τον αητό μου. Είναι ίσως η μοναδική κατηγορία επαγγελματιών που αγαπούν όλη τη δουλειά τους. Ήταν το όνειρό του από παιδί, το κυνήγησε, το πάλεψε, το κατάφερε και έφυγε όπως ήθελε, ψηλά, να πετάει. Επιμνημόσυνη δέηση και τελετή απόδοσης τιμής στον επισμηναγό Επαμηνών Δακοστέα έγινε νωρίς το πρωί στο στρατόπεδο Παπάγου κατά την έπαρση της σημαίας παρουσία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αρχηγού ΓΕΘΑ στον επισμηναγό Κοστέα αποδόθηκε τιμητικά ο βαθμός του αντιπτεράρχου που απεβίωσε κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.